Κάνει πραγματικά εντύπωση γιατί είναι αναγνώριση ότι είμαστε πρώτο κόμμα και ότι οι άλλοι τρέχουν για δεύτερη. Το γεγονό ότι το Πασόκ λέει ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ περάσει μαζί τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, δηλαδή το άθροισμα τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ που κρύβεται πίσω από την Ελιά, υπάρχει πρόβλημα κυβερνητική σταθερότητα. Δηλαδή αναγνωρίζει ο κ. Βενιζέλο ότι θα είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, απλά λέει να μην είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Αν υποθέσουμε από τι δημοσκοπήσει ότι θα πάρει 4 με 5% το Πασόκ, η λεγόμενη Ελιά στι ευρωεκλογέ σημαίνει να μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω από πέντε μονάδε διαφορά. Άρα το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, τα ίδια τα κυβερνητικά κόμματα ναι. αναγνωρίζουν την πρωτιά, τρέχουν για τη δεύτερη θέση και απλά το μεν ΠΑΣΟΚ θέλει να επιβιώσει, ο δε κ. Σαμαρά θέλει αξιοπρεπώ να είναι στη δεύτερη θέση γιατί θα κινδυνεύσει και ο ίδιο ω πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα από την κρίση που θα ξεσπάσει τη Νέα Δημοκρατία. Και τέλο. Μου κάνει εντύπωση ο Βενιζέλο με αυτό που λέει και το Πασόκ, η λεγόμενη ελιά, ουσιαστικά γίνονται δεκανίκι τη Νέα Δημοκρατία. Σώσε με, Νέα Δημοκρατία, για να σωθώ και να σώσω και εσένα μαζί. δεκανίκι ο Βενιζέλο και το Πασόκ. Καμία φιλοδοξία για την ανασύσταση τη κεντροαριστερά ναι. που έλεγαν και τίποτα. Και το δεύτερο και το ε, τελευταίο. Μήπω ε, από τόση ώρα με υπομονή, μια Και ο κύριο Σαμαρά κρύβεται κρύβεται γενικά. Στη Βουλή δεν έρχεται μέχρι να κλείσει η Βουλή για τις εκλογές για το θέμα του Μπαλτάκου με τη Χρυσή Αυγή των Επαφών και το debate που του πρότεινε ο Αλέξης Εγώ ο Τσίπρας δεν Εγώ θέλω να σα κάνω μια ερώτηση κύριε Σαντούλη. Κρύβεται δηλαδή. γιατί δεν ε, μπορεί ε, να αντιπαρατεθεί Θεωρείται Θεωρείτε ότι αυτή για τη στιγμή που στην κατάσταση που βρίσκεται ο κόσμος Αυτού του είδου η πολιτική ατζέντα, και θα τη θέσω και στου υπόλοιπου συνομιλητέ, θα θέσω αυτό το, το ερώτημα. Αυτού του είδου η πολιτική ατζέντα αφορά πολλού. Αφορά πολλού, για παράδειγμα, το αν θα πάει ο Τσίπρα στο debate ή όχι, ή αν θα πάει ο Πρωθυπουργό στη Βουλή, γιατί μεταξύ του συζήτηση ή όχι. Σας απαντήσω ειλικρινά. Όχι, δεν είναι αυτό το βασικό. Το βασικό είναι τα λαϊκά, τα κοινωνικά προβλήματα και το βασικό για μας είναι να καταλάβει ο λαός ότι αν τους δώσει δυνατότητα να ξανακυβερνήσουν στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ έρχεται νέο τρι, ε, τρισχυρότερο μνημόνιο Αφενό επιβραβεύουν πολιτικέ που οδήγησαν το λαό στη δυστυχία, στην εξαθλίωση, Μάλιστα. στη φτώχεια, στην ανεργία και αφετέρου ναι. δίνουν λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ ναι, να μου, φέρουν ακόμα χειρότερο μνημόνιο. Μα σα είπα, η ατζέντα για μα, σα απαντώ ευθέω. Ναι. Η ατζέντα ε, για μα είναι η κοινωνική ατζέντα. Τα κοινωνικά και λαϊκά προβλήματα. Μάλιστα. Είναι και τα άλλα, αλλά ο λαό θα κρίνει με βάση την καθημερινότητά του. Έτσι δηλώνει κατά 95%. Αν ναι, να ασχοληθείτε και εσεί τα κόμματα αυτά μα ενδιαφέρουν. Και γι' αυτό λέμε στον ελληνικό λαό ότι τα προβλήματά του, αν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, θα επιδεινωθούν. Λοιπόν, θα, κύριε θα ολοκληρωθεί η οικονομική κοινωνική τώρα και κοινωνική και ανθρωπιστική καταστροφή στη εδώ χώρα έχουμε Δύο, α, δύο πλευρές να πιάσουμε. Η μία πλευρά αφορά βεβαίως τη συμμετοχή σας στην κυβέρνηση και αντίθεται θέμα σταθερότητας της κυβέρνησης στην περίπτωση που δεν α, έχει καλές επιδόσεις η ελιά στις ευρωεκλογέ και από εκεί πέρα τι γίνεται και στο εσωτερικό σας. Ξεκινήσουμε όμως με την κυβερνητική σταθερότητα και τι σημαίνει αυτό. Ένα σχόλιο μόνο για τον τρόπο με τον οποίο μίλησε ο κύριος Στρατούλη, ο φίλο μου Δημήτρη. Έχω τη γνώμη μου ότι χρησιμοποίησε έναν άκρο προπαγανδιστικό λόγο για να προσεγγίσει το επερχόμενο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Δεν έτσι. Δεν προκύπτουν αυτά τα συμπεράσματα τα οποία προσπάθησε να εξάγει. Τώρα, όσον αφορά τι δηλώσει του κ. Βενιζέλου, που για να είμαι στου τίτλου είδα των εφημερίδων και δεν είδα ακριβώ το περιεχόμενο των δηλώσεων. Θέλω να πω ότι το 2010 στην Ελλάδα αργήσαμε να αποδεχθούμε την πραγματικότητα την οποία την βλέπαμε. Στη συνέχεια, διαπιστώσαμε την ανάγκη πολιτική σταθερότητα και την ανάγκη υιοθέτηση ενό προγράμματο το οποίο θα πρέπει να τηρηθεί με βλάβη για να βγούμε από την κρίση. Όλοι είχαμε πει τότε, ή οι περισσότεροι, ότι ήταν λάθο ότι προσφύγαμε στι εκλογέ του 2012. Από εκεί και πέρα. Ανέκυψε και πάλι και το τονίσαμε εμεί ε, επανειλημμένα ότι η πολιτική σταθερότητα είναι απαραίτητη συνθήκη, προϋπόθεση για να μπορέσει να βγει η χώρα από την κρίση. Τι μπορεί να προκύψει μετά τις εκλογές. Θα έλεγα ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψει ένα, έτσι με, το νόμο, με βάση το νόμο των πιθανότητων, ένα τόσο κακό αποτέλεσμα για τους κυβερνητικούς εταίρους που πραγματικά να τεθεί ζήτημα. Δεν φαίνεται.